Έχουμε ήδη τον πρώτο μας καλεσμένο. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή μου τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνη Γεωργιάδη. Να δούμε πώς κινείται η οικονομία αυτή την περίοδο. Ήδη, κύριε Υπουργέ, καλό σας μεσημέρι. Βλέπουμε ότι η αγορά βλέπει θετικά τις εξελίξεις στην οικονομία, γιατί βλέπω ένας δείκτης, τέλος πάντων, είναι και το χρηματιστήριο. Πέρασε 800 μονάδες, έχει αναπτυχθεί από τον περασμένο Φεβρουάριο. Σωστά. Πρώτα απ' όλα να πω ότι για αυτό που λέγατε προηγουμένως, ότι το εξοικονομώ πράγματι ξεκινάει και το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι στην αρμοδιότητα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Έχουμε αυξήσει τον προπολογισμό του πάνω από 600 εκατομμύρια μέσα από το ΕΣΠΑ. Mm-hmm. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και νομίζω ότι. Από άσχετο κόσμο, έχω ακούσει, δηλαδή, που δεν περιμένω να ακούσω, ότι θέλουν να μπουν όλοι μέσα. Να δούμε τώρα. Είναι πολύ λογικό. Είναι πολύ λογικό να υπάρχει αυτό, γιατί είναι πολύ καλά σχεδιασμένο πράγμα, έχει πολλά λεφτά και θα βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Το κάνουμε σπαστά, όπως ξέρετε, αυτή τη φορά αναπεριφέρειες, όχι όλο μαζί. Σωστό είναι. Ακριβώς για να μπορέσει να μην φορτώσει το σύστημα και έχουμε τα προβλήματα που είχαμε την περασμένη φορά και δίνουμε περισσότερο λίγο χρόνο στη Βόρεια Ελλάδα που έχει τα προβλήματα του κορονοϊού για να μπορούν να οργανωθούν. Και μια και λέτε για σύστημα, έχουμε το πρόγραμμα Γέφυρα, ένα πολύ καλό θετικό μέτρο για την κυβέρνηση. Εγώ δεν θέλω να πω καλά λόγια. Αλλά από την άλλη, το σύστημα έχει πέσει. Διαμαρτύρεται ο κόσμος. Εγώ έχω. Αρκετοί δεν έχουν πάρει απάντηση αν έχουν μπει μέσα στην πλατφόρμα και υπάρχει μια σύγχυση αυτή την περίοδο. Να τα λέμε αυτά. Τώρα, δεν περιμένω να μου πείτε εσείς αυτή τη στιγμή πότε θα ανοίξει το λιανεμπόριο. Όλοι με ρωτάνε εδώ πέρα. Εσείς το ξέρετε, απλά δεν θέλετε να το πείτε. Περιμένετε τις ανακοινώσεις. Και τι αίσθηση όμως υπάρχει από την πλευρά σας? Ακούω θα ανοίξουν κομμωτήρια, που είναι και ένα ψυχολογικό, κυρίως για τις γυναίκες βέβαια. Είναι για την ψυχολογία. Και σήμερα μια έτσι ένταση στη Βουλή τα κομμωτήρια. Δεν ξέρω αν το είδατε. Γιατί ο κύριος Μουζάλας μου είχε κάνει μια επίσημη επίκαιρη ερώτηση για τα βιβλιοπωλεία. Όταν το είπα βιβλιοπωλεία και αναφέρθηκα στα κομμωτήρια, πολύ απαξιωτικά είπε έλα με τα κομμωτήρια. Πολύ λάθος αυτό. Εγώ βιβλιοπόλης είμαι, προφανώς πρέπει να μην παίρνω βιβλίων, αλλά το να απαξιώνουμε κλάδους είναι πολύ άσχημο και ήταν πολύ άσχημη εικόνα αυτή. Ασφαλώς τα κομμωτήρια είναι χρήσιμα, παράγουν μια εργασία απαραίτητη και το θέλει ο κόσμος. Ήθελα να ρωτήσω κάτι βέβαια εδώ πέρα. Πώς παίρνονται αυτές οι αποφάσεις, να μας εξηγήσετε κύριε Υπουργέ, υπό ποια έννοια? Δηλαδή, βλέπουμε ότι ένας κλάδος που πλήττεται, τον είπετε και εσείς, είναι τα βιβλιοπωλεία. Έχει απομειωθεί σημαντικά ο τζίρος τους. Ο κόσμος δεν διαβάζει πολύ. Δυστυχώς η νέα γενιά. Έχει ομοιωθεί όχι λόγω κορονοϊού μόνο και πρόκορνο. Γενικά, από πριν αυτό. Ένας κλάδος που έχει χτυπηθεί, όπως είναι και οι βιντεολέσκες με τα Netflix, με τις καλωδιακές τηλεοράσεις κλπ. Ποιος θα πάρει? Άλλο πράγμα. Δεν έχει σημασία. Έχουν μειωθεί πάρα. Όχι, το λέω στην κάθε. Είναι κλάδοι οι οποίοι έχουν υποστεί. Κοιτάξτε, αν με ρωτάτε για τους δύο κλάδους, τη μακροπρόθεσμη πρόβλεψή μου δεν θα είναι καλή. Ιδιαίτερα για τον δεύτερο που είπατε. Διότι όσο εξελίσσεται η τεχνολογία και τις ταινίες που έχει στο κινητό σου και στην τηλεόρασή σου από το τηλεκοντρόλ. Άστο να κλείσει μόνο του. Μην τον αφήνει. Όχι, δεν θα κλείσω κανέναν. Ναι. Το αντίθετο, εγώ θα σα βοηθήσω και πάρα πολύ μάλιστα. Δεν θα κλείσω κανέναν. Ναι. Άρα λοιπόν, Κυριακή κοντή γιορτή ουσιαστικά, δεν είναι? Κοιτάξτε τώρα, επειδή μετά προλαμβάνονται αποφάσεις. Σήμερα έχω κάνει. Δεν είναι υπερβολή, έχουμε κάνει ήδη 3 ώρες το πρωί σύσκεψη, τώρα 4 ώρες έχουμε κι άλλοι, 6 έχουμε άλλοι. Για να βγουν αποφάσεις, τρέχεται πάρα πολύ δουλειά από πίσω, ότι πρέπει να δεις νομό-νομό την κατάσταση της επιδημίας, τους διασωληνωμένους. Πολλές φορές έχει και διαφορετικά επιδημιολογικά χαρακτηριστικά εντός του ίδιου νομού. Να φέρω ένα παράδειγμα, στην Αττική είναι περισσότερο επιβαρημένη η Δυτική Αττική, ας πούμε, από ότι είναι το κέντρο ή ο βόρειος τομέας. Κατά συνέπεια, είναι πολύ δεν είναι τόσο εύκολη αυτή η δουλειά. Είναι μια δύσκολη δουλειά, αλήθεια το λέω. Πάμε τώρα στην πιάτσα. Και δεν υπάρχουν και εύκολες επιλογές. Όλες οι επιλογές είναι. Σεβαστό. Άρα δυσκολίες. Λοιπόν, τα εστιατόρια να τα ξεχάσουμε για φέτος. Για το 2020 νομίζω ναι. Εντάξει. Αθλητικές δραστηριότητες δεν είναι δική σας δουλειά, βέβαια. Αθλητικές δραστηριότητες έχουμε αφήσει την ατομική προπόνηση. Για τα γυμναστήρια, με ρωτάτε. Όχι. Δεν θέλω να πάω εκεί, επειδή με ρωτάνε κάποιοι. Όταν γυμναστήρια είναι το λέω. Διαδραστικό λίγο το σκηνικό μου, κάνουν κάποιες άλλες. Την ατομική άθλη έχουμε αφήσει. Τα γυμναστήρια δεν υπάρχει καμία επιθυμία να ανοίξουν τώρα. Έχουν ληφθεί κάποιες επιλογές, όπως για παράδειγμα να παίζει ποδόσφαιρο και μπάσκετ και δεν αφήνουν να παίζει Α1 στο βόλι, που υπάρχουν τρομερές διαμαρτυρίες και αντρών και γυναικών. Εννοείται το ποδόσφαιρο το επαγγελματικό. Επαγγελματικό, γιατί το βόλι καλά, αντρικό είναι και το άλλο. Δεν έχω σχέση, δεν αμπλακώ. Αυτό είναι από τον κύριο Γιαννάκη. Ναι, στο ξέρω. Ξέρω ότι ο Λευτέρης Αυγεννάκης προσπαθεί. Τώρα, βλέπουμε ότι. Ο Λευτέρης Αυγεννάκης είναι πάρα πολύ εργατικός και πολύ αποτελεσματικός. Το γνωρίζουμε.
Τι γίνεται με τις αλυσίδες που πουλάνε χονδρική? Δηλαδή βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Η χονδρική δεν έχει απαγορευτεί. Η χονδρική επιτρέπεται. Άρα λοιπόν επιτρέπεται η χορηγή για μεγάλες αλυσίδες που πουλάνε. Και να σου πω και με ποια λογική επιτρέπεται. Να. Αφού επιτρέπουμε το ηλεκτρονικό εμπόριο, mm-hmm. δεν μπορεί να κόψει χονδρική. Γιατί αν κόψει χονδρική, πώς θα γίνει το ηλεκτρονικό εμπόριο? Πώς θα γίνει η οικοδομή, αν κόψει χονδρική οικοδομικών υλικών? Λέει, να γίνει την οικοδομή, να μην θα αλλάξει η οικοδομική δραστηριότητα. Πολύ ωραία. Άμα ο οικοδόμος χρειάζεται να πάρει κάποια υλικά. Ναι. Έχουμε... Δεν μπορεί να κόψει χονδρική. Συμφωνώ. Άμα κόψει, η απόφαση να κόψει χονδρική σημαίνει να σταματήσει τελείως το εμπόριο. Mm-hmm. Εδώ έχουμε κόψει τη λιανική, δεν έχουμε κόψει το εμπόριο. Το εμπόριο συνεχίζει να γίνεται σε επίπεδο χονδρικής και σε επίπεδο e-commerce. Ναι. Και στο πλαίσιο αυτό βλέπω ότι έχετε και μέσα από το ΕΣΠΑ 5.000 ευρώ για e-shops. Αυτό είναι ένα πράγμα που ξεκινάει τώρα. Mm-hmm. Ο λόγος που μπαίνει το πρόγραμμα είναι ότι πρέπει να βοηθήσουμε τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μετεξελιχθούν ψηφιακά. Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει σε αυτό και ορισμένες μικρές, αλλά στις μικρότερες επιχειρήσεις το ποσοστό είναι κάτω από 20% όσων έχουν φτιάξει πραγματικά e-shop. Mm-hmm. Αυτό να ξέρετε είναι πρόβλημα. Γιατί να καταλάβουμε κάτι, η πανδημία θα φύγει. Θα εμβολιαστούμε, θα φύγει κάποια πανδημία. Η συνήθεια των καταναλωτών να ψωνίζουν ιντερνετικά δεν θα φύγει. Τα ναι. που έμαθα ακόμα να ψωνίζει ιντερνετικά, πλέον οι ιντερνετικές πωλήσεις θα είναι σίγουρα πολύ μεγαλύτερες από πριν και μετά την πανδημία. Διότι τώρα έχεις ανοίξει το κινητό σου, έχεις βάλει την κάρτα σου, έχεις μάθει να το κάνεις, έχεις ψωνίσει μια-δύο φορές, έχεις δει ότι γίνεται, έχεις καταλάβει την ευκολία του. Άρα τώρα η αγορά θα πάει σε μεγαλύτερο μερίδιο στον ψηφιακό κόσμο. Άρα δεν πρέπει να αφήσουμε τις μικρές επιχείρησεις να μείνουν πίσω σε αυτό. Ναι. Το, πέρα από το, τα e-shops 5.000 ευρώ, έως 5.000 ευρώ ενίσχυση ή είναι ένα νούμερο σταθερό? Έως. Είναι πολλά για ιστοσελίδα, έτσι, είναι πολλά χρήματα. Λέει, ναι, φτιάχνει e-shop με αλλά πολύ λιγότερα. Είναι μέσα και τα κείμενα όμως που θα βάλεις και όλα τα σχετικά. Ναι, ναι, θέλω να πω ότι είναι ένα ποσό που είναι υπέρα και το είναι καλό, για να φτιάξεις ένα ναι. καλό e-shop. Αυτό είναι από σήμερα. Το, από ό,τι βλέπω όμως και τα μαγαζιά εστίασης τους προμηθεύεται θερμάστρες. Έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα αυτό. Mm-hmm. Είναι για την αγορά θερματικών σωμάτων εξωτερικού χώρου. Είναι 150 ευρώ ανά 15 τετραγωνικά. Και σημαίνει και χρηματοδοτεί για τις αγορές που έχουν γίνει το Φεβρουάριο του 20. Δηλαδή πάει και αναδρομικά προς τα πίσω. Εγώ θέλω να είμαι μάντης ότι βλέπω το λιανεμπόριο πάνε ανοίξει από ό,τι φαίνεται. Και θα ανοίξει, αν ανοίξει βέβαια το λιανεμπόριο, εκτιμώ ότι θα αλλάξει και η ώρα έναρξης της, και απαγόρευσης κυκλοφορίας, δεν είναι? Καλά, δεν θα γίνουν συνολικές ανακοινώσεις. Α, δεν θέλετε να μας. Απλά λέω μήπως κάτι μας πείτε, παιδί μου, έτσι. Όχι, δεν λέω. Όχι, εντάξει, αλλά... Είμαι πειθαρχημένος, μην ανησυχείτε. Έχω ξαναβγεί στο ραδιόφωνο τηλεόραση. Αλίμονο. τώρα, στο όμως, υπάρχει προοπτική, υπάρχει σκέψη να γίνει στα ραντεβού στο λιανεμπόριο. Το έχω ακούσει και αυτό. Το click away, εννοείται. Ναι. Το click away σίγουρα υπάρχει σκέψη. Όχι, υπάρχει σκέψη. Είναι απολύτως απαραίτητο αυτή την περίοδο το click away. Mm-hmm. Στεναχωρώ λίγο τον καθηγητή μου, τον κύριο Μπενιό, το λέω click away. Ναι. Γιατί έχει κάνει μια σωστή παρατήρηση, πρέπει να πούμε με ελληνικές λέξεις. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να το πω ακριβώς στα ελληνικά αυτό. Ναι. Το κλικ είναι ηχοποιητική λέξη. Άλλος, δηλαδή κλικ από μακριά άξω. Uh-huh. Άλλομαι. Επενδυτικό κλίμα. Έχουμε τρεις δράσεις του αναπτυξιακού που ανακοινώσατε. Τα τρία καθεστώτα αυτό εννοώ. Οι επενδύσεις δεν πάνε άσχημα. Uh-huh. Καλά πάνε. Και είδατε κατά την Ελστάτ και το τρίτο τρίμηνο δεν είχαν μεταβολή από το τρίτο τρίμηνο του 2019. Και ίσως έχουμε και ανατροπή και στο ποσοστό της ύφεσης φέτος. Αν δείτε, το λέω τώρα με εσάς που μπορώ να κάνω μια κουβέντα λογικών ανθρώπων, γιατί δεν ξέρεις. Λοιπόν, στο 9 μήνο η ύφεση ήμασταν 8,5%. Mm-hmm. Εμείς τι προβλέπαμε? Προβλέπαμε 8% ύφεση ετήσια. Στο 9 μήνο με το τρίτο τρίμηνο που είχε την πολύ μεγάλη πτώση του τουρισμού 8,5% πηγαίναμε για 8 και λίγο παρακάτω από 8 για την ακρίβεια μέτρους mm-hmm. του χρόνου. Αν δεν είχαμε δεύτερη καραντίνα. Τώρα, η δεύτερη καραντίνα προφανώς μεταβάλλει τις προβλέψεις του τετάρτου τριμήνου επί ταχύρω. Και επί ταχύρω πολύ, όχι λίγο. Mm-hmm. Επί ταχύρω πολύ. Άρα τώρα, λογικά μιλώντας, θα είμαστε πάνω από το 10-10,5. Αυτή ήταν η ύφεση. Το λέω πολύ χοντρικά τώρα. Μπορώ να καταλάβω τι λέω. Στον προϋπολογισμό τόσο είναι. Αλλά από ό,τι φαίνεται, υπάρχει προοπτική να πάει και χαμηλότερα. Ναι, λέω. Άκουσα, ξαναλέω. Mm-hmm. Όπως πηγαίναμε μέχρι το δεύτερο lockdown, πηγαίναμε για να πέσουμε μέσα στις προβλέψεις μας ακριβώς. Και λίγο καλύτερα. Mm-hmm. Το τρίτο τρίμηνο που πέρασε λίγο στον Τούκου, θέλω να σας θυμίσω, επειδή το λέω επειδή είστε επιμελείς αυτά, ότι το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής των Ελλήνων είχε βγάλει πρόβλεψη
και είχε πει ότι το τρίτο τρίμηνο θα έχει μεγαλύτερη ύφεση από το δεύτερο. Ναι. Δεν το θυμάστε. Το θυμάμαστε, βέβαια. Αυτό δεν συνέβη. Αντιθέτως, είχε 3% περίπου καλύτερη ύφεση από το δεύτερο. 2,3 λέμε, αλλά 2,3 μετά τη διόρθωση. Τι σημαίνει αυτό? Μετά βγήκε η Αυγή με πρωτοσέλιδο και είχε η Ελλάδα η μεγαλύτερη ύφεση χώρα του τρίτου τρίμηνου. Και τι δεν λέει η Αυγή? Γιατί υπήρχε ένα στην Ευρώπη που δεν ήταν βέβαιο ότι η Ελλάδα θα έχει τη μεγαλύτερη ύφεση στο τρίτο τρίμηνο. Αφού ο τουρισμό μα είναι όλο επικεντρωμένο στο τρίτο τρίμηνο. Ναι. Δεν υπάρχει άλλη χώρα που να έχει ένα κλάδο τη οικονομία απολύτω επικεντρωμένο σε ένα τρίμηνο. Ήταν από την αρχή βέβαιον ότι το τρίτο τρίμηνο θα ήμασταν οι χειρότερες νύφες στην Ευρωζώνη. Υποχρεωτικά. Δεν γινόταν να μην είμαστε. Ναι. Δηλαδή θα ήταν τεράστια έκπληξη αν δεν ήμασταν. Αυτό εννοώ. Κύριε Υπουργέ. Και αυτό το κάνει πρωτοσέλιδο η Αυγή, ας πούμε ότι. Να βάλουμε μια ανατελεία για μισό. Ένα λεπτό. Εμείς δεν έχουμε ΕΣΠΑ, έχουμε χορηγούς τους διαφημιζόμενους και να γυρίσουμε. Έχουμε κάποιες ωραίες ερωτήσεις για εσάς. Κάτι γνώμη. Ωραία, ωραία. Τρίποντος στην οικονομία, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, με ρωτάνε εδώ πέρα αν θα μπουν χρήματα για πληρωμές αναπτυξιακού νόμου μέχρι 31/12. Για το καταλαβαίνετε και εσείς, να ανακουφιστεί η δοκιμαζόμενη αγορά. Μα πληρώνουμε, τι αν θα μπουν, ασταμάτα πληρώνουμε. Παρόλο που, να σας πω ότι έχουμε κάνει πολλές φορές αύξηση του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, δεν θα πληρώνουμε από εκεί. Έχουμε κάνει πολλές φορές φέτος αύξηση του οργάνου δημοσίων επενδύσεων λόγω του COVID, έχει ξεπεράσει κάθε ρεκόρ. Παρά τα αυτά, οι εντολές είναι και συνεχίζουμε και πληρώνουμε. Πότε θα δοθεί η δυνατότητα στα ξενοδοχεία να λάβουν επιχορήγηση, καθώς οι προσκλήσεις αναπτυξιακού που δημοσιεύτηκαν χωρίς τροποποίηση του άρθρου 12 και δεν έχουν κίνητρα τα ξενοδοχεία να υποβάλουν λόγω ζημιών από τον COVID? Αυτό είναι κάτι το οποίο εξετάζεται για τον τρέχοντα κύκλο. Θα το δούμε. Θα κάνουμε ανακοινώσεις γι' αυτό με τον κύριο Παθανάση. Okay. Είναι σωστή η παρατήρηση. Ναι. Εκκρεμότητες σε αιτήματα τροποποίησης και πληρωμών που λιμνάζουν 2 χρόνια, αν υπάρχουν, υπάρχουν. Τι πληρωμές είναι, ήταν αναπτυξιακού? Με την υπηρεσία. Ναι, στον αναπτυξιακό νόμο ή σε προγράμματα ΕΣΠΑ. Αυτό δεν εννοεί εδώ πέρα. Δεν το κάνω. Στο ΕΣΠΑ, όπως έχετε καταλάβει, έβγαλα χθες και τον πίνακα. Στις πληρωμές πλέον είμαστε πρώτοι σε όλη την Ευρώπη. Στο κομμάτι αυτό, είναι το επανέκαθο, το ΕΤΠΑ. Εννοείται σε ποσοστό. Σε ποσοστό και στο ήμασταν ουραγοί και ανεβήκαμε. Αυτό είναι η ουσία. Τι κάναμε? Ανεβήκαμε, πήγαμε τόσο πρώτοι από αυτήν είναι. Ξεκινήσαμε από πήγαμε, άλλη... Όταν ήρθαμε εμείς εδώ, ήμασταν στη θέση 19 και είμαστε στη θέση 1. Μπράβο. Για ξέρετε τι συζητάμε τώρα. Σωστό. Αν θα το πω και σε ποσοστό επί των χρημάτων μας, οι πληρωμές μας, όταν ήρθα εδώ, είχα παραλάβει πληρωμές στο ΕΤΠΑ 25%. Τις πήγαμε 40 προ-COVID και τώρα που μιλάμε είμαστε στο 78. Στον αναπτυξιακό, εκεί εστιάζω εγώ. Στον αναπτυξιακό είναι άλλο πράγμα. Το είναι πρόγραμμα του Ιωσήφου. Ναι, το ξέρουμε. Ναι. Άλλο τον άλλο, το ΕΣΠΑ λέγαμε τώρα. Όχι, λοιπόν, δεν μου είχε διευκρινίσει. Τώρα μου το διευκρίνησε. Έρχονται μηνύματα. Η εντολή παγία είναι ό,τι εκαθαρίζεται και ό,τι φέρνει με τη χρήση των ιδιωτικών ηλεκτρικών εταιριών τα χαρτιά που έχει κάνει επενδύσει να πληρώνεται. Ναι. Και συνεχώς πληρώνουμε, λέω. Έχουμε πληρώσει πολλά εκατομμύρια και συνεχώς πληρώνουμε. Ήθελα να μου πείτε για αν θα αυξηθεί το όριο από 800.000 ευρώ σε 3 εκατομμύρια για τον de minimis, αν θα αυξηθεί. Το de minimis, λόγω COVID, αυξάνεται ήδη. Θα αυξηθεί δηλαδή και περαιτέρω. Δεν ξέρω αν θα πάει στα 3, νομίζω στο 1.600. Το 1.600. Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τον τουρισμό θα βγει? Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τον τουρισμό είναι... Παλιά ξέρετε, γενικώς δεν ενθαρρυνόταν, θεωρώντας η Επιτροπή ότι ο τουρισμός είναι υπεραναπτυγμένος στην Ελλάδα. Αλλά υπό τις δεδομένες συνθήκες, αυτά όλα έχουν αλλάξει. Ασφαλώς, στα χρήματα ευρωπαϊκά που έχουμε να μοιράσουμε την επόμενη χρονιά, ενώ και ΕΣΠΑ και ταμεία ανάκαμψη, θα μείνει ο τουρισμός απ' έξω. Τι σκοπεύετε τώρα έτσι, με την υπηρεσία ιδιωτικών επενδύσεων, τι έχετε στα πλάνα σας να κάνετε? Με τον κύριο Παθανάση, τον αρμόδιο τώρα αναπληρωτή μου υπουργό σε αυτά, έχουμε σχεδιάσει επιτάχυνση των διαδικασιών. Έχουμε ήδη ορίσει πολύ περισσότερες νομοδοτικές επιτροπές από ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Έχουμε κάνει τους κύκλους σε μικρότερη διάγεια για να τελειώνουν γρήγορα οι εξετάσεις των φακέλων. Βάλαμε τις ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες και τώρα ετοιμάζουμε και ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικό που θα μπορεί να παρακολουθεί ο κάθε επενδυτής στην εξέλιξη του φακέλου του και τις επενδύσεις, ακόμα και από το κινητό τηλέφωνο. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι η Ελλάδα τουρισμό έχει προσόρας. Ελπίζουμε και σίγουρα να υπάρχουν κι άλλες, να η μεταποίηση να αυξηθεί, να αυξηθούν κι άλλοι κλάδοι, καινοτομία. Όλα εκεί πάνε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.